δείξω μια επιτόπια εικόνα της λειτουργίας του ΕΦΚΑ και των επιμέρους μονάδων του. Όντως θα επισκεφθώ την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη μονάδα του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Θα έχω συζητήσεις με τους προϊσταμένους αλλά και με τους κάποιους εκ των υπαλλήλων. Θέλω να τονίσω ότι δεν, ούτε σκοπός μου είναι και ούτε πρέπει να παρεμβαίνω στην λειτουργία του ΕΦΚΑ, αλλά εκείνο το κομμάτι το οποίο είναι κατεξοχήν το δικό μου, δηλαδή το νομοθετικό ή κάποια πράγματα που να έχουν με την ενίσχυση της υποδομής του ΕΦΚΑ, πρέπει να τα γνωρίζω ώστε όταν φτάνει η αντίστοιχη στιγμή του σχεδιασμού πολιτικών να τα έχω υπόψη μου. Και... το δεύτερο πράγμα το οποίο με ρωτήσατε περί υποστελέχωσης κλπ. Αυτό το ακούω διαρκώς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΕΦΚΑ είναι ίσως ο μεγαλύτερος οργανισμός ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με παραπάνω από 7.000 άτομα. Αυτό το οποίο η προσπάθεια η οποία γίνεται και ήδη έχει αρχίσει να αποδίδει είναι να έχουμε μια τεχνολογική αναβάθμιση του ΕΦΚΑ. Δηλαδή τα δύο μεγάλα projects τα οποία τρέχει αυτή τη στιγμή είναι ένα καινούργιο και ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και κυρίως να έχει ψηφιοποιημένη την πληροφορία. Άπαξ και γίνει αυτό το πράγμα, πολλές από τις λειτουργίες οι οποίες αυτή τη στιγμή γίνονται με το χέρι, καταλαβαίνετε ότι μπορούν να γίνουν αυτόματα μέσω υπολογιστή και ούτω καθεξής. Οπότε αυτή τη στιγμή τρέχουν συνολικά οι προκηρύξεις που είναι για τον ΕΦΚΑ, που αφορούν τον ΕΦΚΑ, είναι γύρω στα 700 άτομα. 550 περίπου από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί και τα άλλα είναι υπό έγκριση. Μάλλον έχει ήδη τελειώσει ο διαγωνισμός στο ΑΣΕΠ και τα υπόλοιπα είναι τρέχει ο διαγωνισμός. Αλλά το κυριότερο είναι το ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι χρειαζόμαστε διαφορετικού τύπου άτομα. Δηλαδή αυτό που είπα προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε άτομα τα οποία έχουν σχέση με πληροφορική, με οικονομικά, με νομικούς ενδεχομένως. Και πολύ λιγότερο με αυτό το οποίο είχαμε συνηθίσει, ας πούμε, για παράδειγμα, σε παλαιότερα χρόνια, άτομα τα οποία ήταν γενικών καθηκόντων και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν χρειάζονται και αυτά, αλλά δεν χρειάζονται με τόσο μεγάλη ένταση όπως ήταν παλαιότερα. Για τον ΠΚΑ. Τώρα, αφήστε λίγο, να, γιατί έκανε και η συναδελφό σας μια ερώτηση. Εκκρεμής συντάξεις. Σε εκκρεμής συντάξεις έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος, κυριολεκτικά. Βρίσκομαι στο Υπουργείο αυτό από το 2020, δεν ήμουν από το 2019, αλλά όταν πήγα εκεί, τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία βρήκα ήταν το ότι ο αριθμός των κυρίων εκκρεμών συντάξεων δεν ήταν στις δεκάδες, αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες, και το κυριότερο ήταν και πάρα πολύ μακρύς ο χρόνος. Δηλαδή, βρήκα περιπτώσεις το 2020 που ήταν το 2012 και δεν είχε απονεμηθεί σύνταξη μέσα σε 8 χρόνια. Έγινε μια τιτάνια προσπάθεια και πραγματικά θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό του ΕΦΚΑ. Τη στιγμή, η τελευταία πληροφόρηση που είχα πριν από ένα μήνα περίπου από τη διεύθυνση του ΕΦΚΑ ήταν ότι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις ήλιξη πρόθεσμες, δηλαδή αυτές που έχουν περάσει τους 3 μήνες, είναι γύρω στις 23.000. Τώρα, μέσα στις 23.000 όμως είναι και διάφορες άλλες κατηγορίες, οι οποίες είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, συντάξεις που βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα, ή μπορεί να είναι άλλες, οι οποίες, αυτό είναι ευθύνη δική μας βέβαια, ότι δεν έχουν περάσει ακόμα, δεν είναι πλήρης ο ιατρικός φάκελος, ο οποίος χρειάζεται για κάποια αναπηρική σύνταξη, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά το κυριότερο το οποίο έχω να πω είναι το ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση των εκκρεμών ληξιπροθέσμων συντάξεων, ο χρόνος απονομής είναι πολύ, πολύ πιο σύντομος από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Τώρα, υπάρχουν άλλες τρεις κατηγορίες, στις οποίες μπορεί να υπάρχουν ζητήματα εκκρεμότητων, αλλά και εκεί έχουμε τεράστια πρόοδο. Το πρώτο ήταν με τις επικουρικές συντάξεις. Όπως γνωρίζετε, για να βγει μια επικουρική σύνταξη, πρέπει πρώτα να έχει βγει η κύρια σύνταξη. Αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν μέχρι πρόσφατα ήταν το ότι η επικουρική σύνταξη έβγαινε με τους κανονισμούς του κάθε πρώην ταμείου και ήταν διαφορετική αυτή. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, κυρίως έδιναν επικουρική σύνταξη στο δημόσιο και το ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ με 15 χρόνια έπαιρνε επικουρική σύνταξη, στο δημόσιο σου ζητούσε όσα χρόνια είχες κύρια να έχεις και επικουρική. Αλλάξαμε το νομοθετικό πλαίσιο, το ενιοποιήσαμε όλο με τον κανόνα του ΙΚΑ και αυτό ήταν και ο λόγος που έπεσε και απότομα ο αριθμός των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων. Το άλλο είναι με την παράλληλη, εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολο το πρόβλημα, αλλά και εκεί έχουμε πρόοδο. Και τέλος είναι και στα εφάπαξ, στα οποία και εκεί υπάρχουν κάποιες ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες, αλλά και εκεί και τα νούμερα είναι μικρότερα και ο χρόνος απονομής έχει επίσης μειωθεί σημαντικά. Φαίνεται ότι ούτως ή άλλως το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων είναι και το είχαμε βάλει στην προτεραιότητά μας. Μειώσεις θεαματικές ξέρω ότι υπήρχαν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, άρα επομένως και στην Κρήτη. Αν υπάρχουν κάποια ειδικά προβλήματα με την Κρήτη, θα το συζητήσω με τους προϊσταμένους εδώ πέρα και αν μπορεί να γίνει κάτι θα το κάνω. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το πράγμα. Η δουλειά η δική μου είναι κυρίως η νομοθετική, είναι η δουλειά που έχει σχέση με την παροχή πόρων προς τον ΕΦΚΑ και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη μεριά, το οργανωτικό κομμάτι ανήκει στη διοίκηση του ΕΦΚΑ και νομίζω
ότι και σε αυτή και στην προηγούμενη διοίκηση του ΕΦΚΑ αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έχουν κάνει ένα τεράστιο αγώνα και νομίζω ότι τα αποτελέσματά του φαίνονται. Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, να μας πείτε, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Θα ανακοινωθεί σε λίγο. Αφού θα ανακοινωθεί σε λίγο, θα σου κάνω μια δήλωση από το Ηράκλειο. Κοιτάξτε λίγο. Είναι η τέταρτη διαδοχική αύξηση η οποία θα υπάρξει. Πάντα η οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνησή μας, έχει να δει δύο πράγματα όταν κάνει τον κατώτατο μισθό. Από τη μια μεριά, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό βιωτικό επίπεδο για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Από την άλλη μεριά, θέλουμε να μην αυξηθεί τόσο ο κατώτατος μισθός που να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, ώστε αυτό το πράγμα να το πληρώσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, με μεγαλύτερη ανεργία, ελλείμματα στο υψοζύγιο τροχιστών συναλλαγών κλπ. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, πρέπει να σας πω, αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια φάνηκε ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά και νομίζω ότι και τώρα θα έχουμε το ίδιο. Να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις που είπατε. Οι συντάξεις λοιπόν πάνε με ρυθμούς πάρα πολύ γρήγορους. Τίνομαι σε πλήρη αποκλιμάκωση του φαινομένου που υπήρχε, καθυστερήσεων συντάξεων κτλ. Και θα σας δώσω στοιχεία, αν πάρετε λίγο το μικρόφωνο, να βλέπω λοιπόν τι έχω. Ναι. Εγώ εδώ, σαν πείτε τον πηγή, έχω 283 ακπρόθεσμες συντάξεις. Αυτές μόνο. Από τις οποίες είναι 191 του ΙΚΑ, 60 του ΟΕΕ και 32 του ΟΓΑ. Έχω στοιχεία για όλη την Κρήτη, βέβαια. Σε επίπεδο Κρήτης, να πούμε. Σε επίπεδο Κρήτης, λοιπόν, θα σας πω αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Η ΓΑΜΑ τοπική διεύθυνση έχει 552, θα σας εξηγήσω γιατί εμφανίζονται αυτά εδώ. 183 είναι του ΙΚΑ, 153 είναι του ΟΑΕ και του ΟΓΑ είναι 216. Εδώ υπάρχει πρίκα παλιά και θα σας πω ότι υπάρχει εκεί ακριβώς, πριν από 4 χρόνια. Οπότε οι συντάξεις φεύγαν, πηγαίνανε στη Βόρεια Ελλάδα για να. Ήταν τότε επιλογή, δεν ξέρω τι ήταν επιλογή. Πήγαιναν από εκεί λοιπόν, τις μαζέψαμε και έχουμε βγάλει 40.000 περίπου συντάξεις. Εμείς το ξέρετε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Μετά έχουμε στην Α' Ηρακλείου, που είναι και η πιο δυναμική, από τις πιο δυναμικές διευθύνσεις της Ελλάδας, η οποία έχει 222 συντάξεις του ΙΚΑ με συντάξεις εξωτερικού, όλες τις κρίσεις μέσα. Έτσι εδώ. Θα είστε συγκεντρωτικά να μας πείτε. Όλα αναλυτικά και συγκεντρωτικά θα σας τα πω. Ό,τι θέλω να σας πω. Ο ΑΕ έχει 86 και ο ΓΑ έχει 18. Τα Χανιά έχουν σύνολο 252 και το Ρέθυμνο 21 για το Λασίδι 21. Σύνολο. 1604 στις 6 δομές, στις 6 διευθύνσεις. Με συμπεριλαμβανομένων, εκκρεμούν. Συμπεριλαμβανομένων, συγγνώμη, 1161 ΑΒΓ, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων του εξωτερικού. Που είναι πάρα πολλές. Αυτές είναι λοιπόν πρίκα από πολύ παλιά και τις οποίες διεκπεραιώνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι τρέχουσες βέβαια. Αυτές είναι μέχρι την 12 του Δεκεμβρίου. Τέλος. Όλες οι διευθύνσεις και η Α και η Β και η Γ έχουν καταμερισμό προσωπικού ισόποσα. Είμαστε ισόποσες σε καταμερισμό προσωπικού. Και η Α και η Β και η Γ. Είναι στελεχωμένο όσον αφορά το τμήμα συντάξεων αρκετά ικανοποιητικά. Υποστελέχωση αφορά το ότι, ας πούμε, έχουν φύγει πάρα πολλοί υπάλληλοι και πρέπει να ανανεωθούν σε άλλα τμήματα. Αλλά έχουμε φροντίσει τα τμήματα συντάξεων, και ειδικά εγώ που είμαι γενική διευθύντρια, φροντίσαμε όταν κάναμε τον καταμερισμό του προσωπικού και βάλαμε ισόπωση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλες τις διευθύνσεις. Εσείς με ρωτάτε για το κτίριο τώρα της Υγείου Μηνά, θέλετε να μάθετε κάτι για το κτίριο. Με ρώτησε ο κύριος Υπουργός, αν είναι και το κτίριο της Υγείου Μηνά σε αυτήν την κατάσταση. Το κτίριο της Υγείου Μηνά είναι ένα κόσμο για το Ηράκλειο, το ξέρετε. Ένα παραδοσιακό κτίριο 5 ορόφων, που εκεί παλιά στεγαζόταν οι υγειονομικές υπηρεσίες, στο ισόγειο μικροβιολογικά, οδοντιατρικά και οι υγειονομικές υπηρεσίες. Δύο όροφοι ενδιάμεσα φιλοξενούσαν το διοικητικό προσωπικό όπως και τώρα, τρεις όροφοι. Τώρα λοιπόν με πρωτοβουλία του διευθυντή έχει γίνει αναστήλωση απ' έξω του κτηρίου. Το κτίριο λειτουργεί κανονικότατα, είναι πιο δυναμική διεύθυνση, η πιο δυναμική διεύθυνση, πιο αποτελεσματική. Λοιπόν, όσον αφορά τα αποτελέσματα για τους δείκτες και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει, όπως συντάξεις εξωτερικού και διάφορα άλλα δύσκολα. Λοιπόν, απλά το κτίριο θέλει, εννοείται, έχουν γίνει κάτι μελέτες από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από ό,τι ξέρω, και θα προχωρήσουμε στο να το ανακαινήσουμε. Ανακαινήσουμε το κτίριο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά στον Σταυρωμένο, είπα ότι το κτίριο είναι τεράστιο, γιατί φιλοξενούσε πάρα πολύ προσωπικό. Όπως ξέρετε, το ένα κομμάτι έχει δοθεί στο ΝΕΟΠΗ και στην 7η ΙΠΕ, και το δεύτερο κομμάτι είναι οι διοικητικές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κτίριο, έχει απέραντους χώρους. Εντάξει, αυτό.